Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως να περάσουμε να δούμε τους τίτλους της ημέρας. Άτυπη συνάντηση των μελών της Γενομαρχιακής Επιτροπής κατά του Χρυσού Ροδόπη Σεύρου, τι συζήτησαν στην Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζονται οι περιοδίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια εν ώψη της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η επικεφαλής της παράταξης στο Δήμο της Κομωτινής, Εμείς η Πόλη, Φελίνα Καζάκου, μιλά για μια βρώμικη και παρατημένη πόλη. Επίσκεψη του Μητροπολίτη της Ξάνθης Παντελεήμονα στο 4ο Γυμνάσιο της Καβάλας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των χρυσορυχείων της Χαλκιδικής και της Θράκης και το τελεσίγραφο της Ελντοράντο προς την κυβέρνηση περί αναχώρησής της, εάν δεν της δοθούν οι απαραίτητες άδειες για να συνεχίσει την επένδυσή της, τα μέλη της Γενομαρχιακής Επιτροπής κατά του Χρυσού Ροδόπη Σεύρου προχώρησαν σε μια άτυπη συνάντηση στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους κατοίκους των σκουριών που αγωνίζονται κατά των χρυσορυχείων και να τονίσουν για άλλη μια φορά πως δεν θα αφήσουν κανένα να ακυρώσει τους αγώνες που έχει δώσει σύσσωμη κοινωνία της Θράκης όλα αυτά τα χρόνια κατά της εξόρυξης του χρυσού σε Πέραμα και Σάπες και πως θα συνεχίσουν, όπως είπα, να είναι ενωμένοι κατά της επένδυσης που θα καταστρέψει την περιοχή. Η Δανειομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπη Σεύρου κατά της εξόρυξης και μεταλλουργίας χρυσού δηλώνει σε ανακοίνωσή της μετά από αυτήν τη συνάντηση πως δεν άλλαξε ο μεταλλευτικός κώδικας και συνεπώς δεν εξαλείφθηκαν τα μεταλλευτικά δικαιώματα των χρυσοθύρων που δεν συνάδουν με την επιθυμία μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Επομένως, παραμένουμε πιστοί στον ακομάτιστο κοινωνικό μας αγώνα πιο δυνατά παρά ποτέ για να μην εισπράξει ο τόπος μας από τις καταστροφικές για το περιβάλλον και την ανάπτυξη εξορύξεις μόνο θάνατο. Δεν άλλαξε ο μεταλλευτικός κώδικας και συνεπώς δεν εξαλείφθηκαν τα μεταλλευτικά δικαιώματα των χρυσοθύρων που δεν συνάδουν με την επιθυμία μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Επομένως, παραμένουμε πιστοί στον ακομάτιστο κοινωνικό μας αγώνα πιο δυνατά παρά ποτέ για να μην εισπράξει ο τόπος μας από τις καταστροφικές για το περιβάλλον και την ανάπτυξη εξορύξεις μόνο θάνατο. Αυτή ήταν η ανακοίνωση των μελών της Γενομαρχιακής Επιτροπής κατά του Χρυσού Ροδόπη Σεύρου μετά την άτυπη συνάντηση που είχα στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να επανακαθορίσουν τη στάση τους και να στείλουν το μήνυμα ότι στέκονται στο πλάι των κατοίκων στις σκουριές που δεν θέλουν την επένδυση. Οι τελευταίες εξελίξεις με την Ελντοράντο έχουν προκαλέσει προβληματισμό και ανησυχία στις δύο τοπικές κοινωνίες της Θράκης και κυρίως για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στις απαιτήσεις της εταιρείας μετά και το τελεσίγραφό της για ματέωση των επενδύσεών της στη χώρα μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εταιρεία δεν έχει αποσύρει τον ενδιαφέρον της από την περιοχή της Θράκης, μιας και στο Πέραμα διατηρεί τους εργαζόμενους στη φύλαξη του χώρου, όπου χωροθετείται η επένδυση χρυσού, ενώ τόνισε πως το ενδιαφέρον της εταιρείας φαίνεται και από τη συμπερίληψη του Περάματος και των Σαπών στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ελντοράντο περί αναστολής των εργασιών της επί ελληνικού εδάφους και τους κάλεσε όλους να παραμείνουν ενωμένοι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι να μην αδειοδοτηθεί η επένδυση του Περάματος και των Σαπών που είχε φτάσει ένα βήμα πριν την αδειοδότηση το 2014 επί κυβέρνηση Σαμαρά που την είχε εντάξει στη διαδικασία Fast Track. Γιατί λοιπόν αισθάνθηκαν την ανάγκη οι άνθρωποι της Γενομαρχιακής να συγκαλέσουν σήμερα αυτή την επιτροπή, αυτή την ομάδα, γιατί ακριβώς η Ελντοράντο Κόρ, όταν έκανε αυτή την δήλωση περί φυγής της, και βέβαια γνωρίζουμε όλοι για ποιο λόγο το έκανε, έβαλε μέσα στην αναστολή και τις Σάπες και το Πέραμα της Αλεξανδρούπολης. Άρα λοιπόν ποτέ δεν σκέφτηκε να το αφήσει στην άκρη οριστικά και μετάκλητα. Το έχει πάντα, είναι ενεργή, κρατάει όλο το σύστημα της φύλαξης του χώρου εκεί στο Πέραμα. Έχει τα δικαιώματά της από τον μεταλλευτικό κώδικα και ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη όταν βρει χαμηλή αντίσταση στο λαό, χαμηλές αντιστάσεις στην κυβέρνηση αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη, να ορμήσει και στο Πέραμα και στις Σάπες. Και βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί αν εκεί γίνονται αγώνες ζωής και θανάτου για το νερό γίνεται ο πόλεμος στις σκουριές, δεν γίνεται για το κιάνιο, δεν υπάρχει κιάνιο. Για το νερό τους, για το νερό το οποίο ενδεχομένως είναι και πιο πολύτιμο από οποιοδήποτε άλλο αγαθό. Εμείς εδώ θα προλογίσουμε για την ίδια μας τη ζωή. Γιατί η αλήθεια η οποία δεν αλλάζει είναι ότι όταν θα φύγουν μετά από 8 χρόνια, 10 χρόνια, όσο θα διαρκέσει η εξόρυξη ή η επιφανειακή, γι' αυτό γίνεται με κιάνι, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος,
τότε θα μας αφήσουν τα 12,5 εκατομμύρια κυβικά τερματούχα και ανοίγματα τέρματα ακριβώς τα 16 χιλιόμετρα στη ευθεία γραμμή από την Αλεξανδρούπολη. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρής, ο οποίος στάθηκε στο ζήτημα της ουσιαστικής ενημέρωσης του κόσμου, ώστε όλοι, όπως είπε, να ξέρουν τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης. Λογικά, αυτό το κινηματικό το οποίο υπήρχε με την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας των τοπικών κοινωνιών τα τέλη της δεκαετίας του 2000 με τις ενημερώσεις που έγινε τη φοβερή διεμερίδα του τοπικού μελητηρίου τότε, στην οποία ξεφύγαμε από οποιαδήποτε πιθανή μορφή λαϊκισμού ή αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης, αξιοποίηση μικροπολιτικής οποιαδήποτε κινητοποίησης. Και ο τελευταίος δύσπιστος πίστηκε από εκείνη την πολύ σοβαρή ενέργεια, γιατί δεν αναφέρομαι τυχαία σε αυτή, στην πρόταση μου δεν είναι να γίνει κάτι παρόμοιο ξανά. Από εκείνη την εποχή πέρασαν 18 χρόνια περίπου από την μερίδα αυτή, που ήταν πολύ σημαντική και δημοσιότητα που πήρε. Και επομένως έχει ατονίσει όχι το ενδιαφέρον, αλλά η πληροφόρηση και η συνειδητοποίηση της κοινωνικών κοινωνίων σχέση με το διαδίκτυο. Αρκετός κόσμος που έχει τα δικά του ζητήματα, τα δικά του προβλήματα έχει ξεχάσει. Αρκετός κόσμος νέοι άνθρωποι τότε, οι οποίοι τώρα είναι σε παραγωγικές και δημιουργικές φάσεις της ζωής τους, δεν γνωρίζουν. Επομένως αυτό έχει αλλάξει και πρέπει να δούμε πώς θα το αντρέψουμε, πώς θα πιστέψουμε και θα το φέρουμε στην κατάσταση τουλάχιστον που ήταν τότε, γιατί ήταν ένα πολύ ισχυρό όπλο στις αντιδράσεις μας τότε. Το κομμάτι της συνειδητοποίησης των τοπικών κοινωνίων και της ενεργοποίησης τους. Ο κύριος Δεμέρης από την Οικολογική Εταιρεία Εύρου, ανάμεσα σε άλλα, υπενθύμησε στους παρευρισκόμενους ότι ακόμη δεν έχουν εκδικαστεί οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί εναντίον της εταιρείας για τις γεωτρήσεις στο Πέραμα, με την εκτίμηση ότι αυτή η καθυστέρηση πρέπει να εξεταστεί το επόμενο διάστημα. Το παρατηρητήριο των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, η απίστωση, ανάκτηση καρπού και χρυσού χωρίς ανεδοτημένη μέθοδο. Δηλαδή, χωρίς επίσημο να έχουν πάρει άδεια να κάνουν εξόρυξη, αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καμιά αδειοδοτημένη μελέτη, έτσι, ήδη άρχισαν και παίρνουν χρυσό και καλό. Τώρα, ένα τελευταίο, η πρόσφατη απόφαση της εταιρείας για αναστολή των εργασιών της είναι η τρίτη κατά σειρά στα δύο τελευταία χρόνια. Άρα δεν μας λέει τίποτα καινούργιο. Και μετά τα όσα συζητήθηκαν στην χθεσινή άτυπη συνεδρίαση που έγινε από τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής κατά του Χρυσού στον Εύρο και στη Ροδόπη, πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Δημήτρης Αδαμίδης, με τον οποίο είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για την συνάντηση που θα γίνει σε λίγες ημέρες στο γραφείο του, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, με τους διευθυντές των κέντρων υγείας. Αλλά επειδή όμως προέκυψε μία είδηση, όπως είπα, της τελευταίας στιγμής που αφορά στην υπόθεση των παράνομων συνταγογραφήσεων από δύο γιατρούς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Εύρου και με την ζημιά που έχει υποστεί το δημόσιο της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος διοικητής, διότι έχει μία είδηση η οποία έρχεται από το Υπουργείο Υγείας. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε την απόφαση του Υπουργού Υγείας για τους δύο γιατρούς για την παράνομη συνταγογράφηση. Ακριβώς. Για πείτε μας. Η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος είναι ότι στην περίπτωση που ασκηθεί κατά ενός υπαλλήλου δίωξη, η οποία μπορεί να επιστήρει μέχρι και την απόλυση, τότε στέλνει ερώτημα ο Υπουργός στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, εν προκειμένου της τέταρτης είπε, για το αν νομοδοτούν υπέρ της θέσης του γιατρού σε δυνητική αργία. Η γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που έγινε προχθές ήταν θετική και σήμερα το μεσημέρι ήρθε υπογεγραμμένη η επίσημη απόφαση του Υπουργού που θέτει τους δύο γιατρούς, τους είχα βγάλει εγώ σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, σε δυνητική αργία. Δυνητική αργία τι σημαίνει? Τι σημαίνει λοιπόν δυνητική αργία? Ότι ο γιατρός δεν έρχεται στο νοσοκομείο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να ασκεί καμία ιατρική πράξη, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε επαφή με το νοσοκομείο, πληρώνεται το μισθό του, όχι όμως τις υπερορίες και αυτά γιατί δεν κάνει, με χρυσό του η υπόθεση τελεσιδικήσει πειθαρχικά. Σε μετέπειτα χρόνο το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, θα αποφασίσει για την κυρίως πειθαρχική υπόθεση. Σε περίπτωση που ο γιατρός θα σωθεί, επανέρχεται στην εργασία, σε
σε περίπτωση που καταδικαστεί, τότε επιστρέφει όλους τους μισθούς που πήρε πίσω σε αχρεωστή τους καταβληθέντες. Να έτσι θυμίσουμε στο σημείο αυτό, κύριε Διοικητά, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου, ότι μέχρι και πριν από αυτή την απόφαση, οι δύο γιατροί ήταν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, έτσι δεν είναι, με το φάκελό τους ήδη στην εισαγγελία να εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή τη δικαιοσύνη. Τώρα μας λέτε ότι μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας, ουσιαστικά οι δύο αυτοί γιατροί μπαίνουν σε δυνητική αργία μέχρι να εκδικαστεί οριστικά η υπόθεσή τους και εκεί να έχουμε και την τελεσίδικη απόφαση. Ακριβώς. Αυτό είναι. Εμείς γνωρίζαμε υπόθεση όχι υπερβολική συνταγογράφηση, όπως σκόπιμα κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν, ήταν υπόθεση παράνομη συνταγογράφηση. Δηλαδή, συνταγογραφούσαν κάποιες κατηγορίες φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς αυτοί να τα έχουν ανάγκη, χωρίς να τεκμηριώνεται από πουθενά η ανάγκη να πάρουν αυτά τα φάρμακα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τα πήραν και χωρίς αυτοί να έχουν εξεταστεί στο νοσοκομείο ή με τη χρήση, η μία περίπτωση που ήταν τα επιθέματα κατακλείσου, με τη χρήση πλαστών φωτογραφιών. Ναι, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ψευδείς διαγνώσεις, σε δίθεν αρρώστους με διαβήτη. Όπως είπατε, χορηγήθηκαν χιλιάδες σκευάσματα, συνταγές για σκευάσματα ειδικής διατροφής. Λοιπόν, άρα τώρα η υπόθεση αυτή βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, κύριε Διοικητά, για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Στο ποινικό μέρος, στο πειθαρχικό συμβούλιο. Στο πειθαρχικό μέρος. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με αυτό που έλεγα πριν από λίγο, κύριε Διοικητά, ότι τη Δευτέρα στο νοσοκομείο, στο γραφείο σας, θα έχετε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και σημαντική συνάντηση με τους διευθυντές των κέντρων υγείας του Εύρου και εκεί φυσικά θα τεθούν. Και του Νομουροδόπη. Θα είναι των δύο νομών. Θα είναι και του Νομουροδόπη. Μάλιστα. Θα είναι μια διευρυμένη αυτή συνάντηση, λοιπόν. Θα παραστεί και ο διοικητής του νοσοκομείου της Κομωτινής. Ο διοικητής, όχι. Όχι, μόνο οι διευθυντές των κέντρων υγείας. Το κέντρο υγείας και φυσικά ο διπάρχης, εκείνη δικιά του πρωτοβουλία, του διοικητή της τέταρτης ΥΠΕ, του κ. Πλωμαρίτη, δικιά του πρωτοβουλία ήταν αυτή η σύσκεψη, που έχει έναν αντικειμενικό στόχο, να καλυφθεί υγειονομικά η Σαμοθράκη. Να θυμίσω ότι πριν το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, προκηρύχθηκαν δύο θέσεις επιμελητών Α, αντί για Β που συνήθως προκυρήσονται για τη Σαμοθράκη, για να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο. Το επιπλέον κίνητρο ήταν 400 ευρώ καθαρά επιπλέον στο μισθό και αντίστοιχα, επειδή μετράει το ρομίσιο και στις εφημερίες, δηλαδή ένας γιατρός αν δεχόταν να κάνει τα χαρτιά του, θα έπαιρνε 800 ευρώ περίπου το μήνα παραπάνω από τον συνάδελφό του του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, με τα ίδια χρόνια που υπηρεσία εννοούμε, και θα ήθελε τα μισά χρόνια, 5 αντί για 10, για να πάρει το βαθμό του διευθυντή. Δυστυχώς όμως, παρά αυτά τα επιπλέον κίνητρα, δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Η προκήρυξη απέβει άκαρπη. Στο μεταξύ όμως, δεν μπορεί να αφήσει κάποιος στο νησί έτσι, γιατί από τους γενικούς γιατρούς που διρετούν εκεί, δύο δυστυχώς αυτό το διάστημα είναι σε αναρωτική άδεια, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που έχουν. Γι' αυτό η τέταρτη ΥΠΕ σκοπεύει να μετακινεί εκ περιτροπής γιατρούς από τα κέντρα υγείας Ροδόπης και Εύρου στο κέντρο υγείας Σαμοθράκης. Γι' αυτό γίνεται αυτή η σύσκεψη, να αποφασιστεί πώς θα είναι το πρόγραμμα αυτών των μετακινήσεων. Η αλήθεια είναι, κύριε Διοικητά, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, γιατί η συνάντηση αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα προκύψουν και ουσιαστικά συμπεράσματα. Αλλά επειδή αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο κέντρο υγείας της Σαμοθράκης, αυτό το πολύπαθο κέντρο υγείας της Σαμοθράκης, που μιλάμε χρόνια, αλλά λύση δεν βρίσκεται, ενδεχομένως κάποια στιγμή θα έπρεπε και το Υπουργείο Υγείας, φυσικά τώρα θα μου πείτε το Υπουργείο Υγείας το γνωρίζει το θέμα, προσπαθεί να βρει λύσεις με παρεμβάσεις, με. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όλες αυτές οι λύσεις που μέχρι στιγμής και διαχρονικά, αν θέλετε, για να είμαι πιο δίκαιη, έχουν βρεθεί για το νησί της Σαμοθράκης και για το κέντρο υγείας, δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, κύριε Διοικητά. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη προκήρυξη των δύο θέσεων ουσιαστικά κηρύχθηκε άκαρπη, άγωνη. Κάτι άλλο πρέπει να δούμε, με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα του κέντρου υγείας της Σαμοθράκης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή. Με κάνει την αυτή. Άμα πάει ένας, μετά θα έρθουν και άλλοι. Υπάρχει και η λύση να προκηρυχθεί, εγώ αυτό σκέφτομαι, να προκηρυχθεί η θέση με τον βαθμό διευθυντή.
Λέτε πως έτσι θα είναι πιο ελκυστική η θέση, κύριε Δίκητα. Νομικά επιτρέπεται και είναι πολύ σημαντικό κίνητρο ένας νέος συνάδελφος που μόλις ξεκίνησε την καριέρα του να βρεθεί να παίρνει αμοιβές διευθυντή. Λοιπόν, να το δούμε λοιπόν αυτό λέω πιο ουσιαστικά και πιο ριζοσπαστικά αν χρειαστεί. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα στη Σαμοθράκη, δηλαδή είναι διπλός ο σκοπός της επίσκεψης του διοικητή της τέταρτης ΥΠΕ. Μετά τη σύσκεψη να σημειώσω ότι θα επισκεφτεί το νησί μαζί με ένα τεχνικό κλιμάκιο. Τεχνική υπηρεσία. Να δει και από κοντά τι γίνεται. Για να φτιάξουν να πάρουν την τελική απόφαση για τις εργασίες επισκευής του κτίριου. Γιατί υπάρχει και πρόβλημα κτηριακό. Άλλο πονεμένο θέμα αυτό. Από πού να το πιάσουμε δεν ξέρουμε το θέμα του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης από το προσωπικό που δεν υπάρχει, από την υποδομή που δεν υπάρχει. Είναι μεγάλο το ζήτημα κύριε Δίκητα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, από τη σύσκεψη το επόμενο, ενώ 23 του μήνα Σεπτεμβρίου θα επισκεφτεί κλιμάκιο γιατρών, παιδιάτρων και νοσηλευτών από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης με σκοπό να εξετάσει τους μαθητές και να χορηγήσει το Δελτίο Υγείας Μαθητή. Είναι αυτή η ετήσια εξέταση που γίνεται σε όλα τα παιδιά που πάνε σχολείο. Είναι μια ωραία κίνηση αυτή, κύριε Αδαμίδη, γιατί εμπράκτος δείχνετε και το ενδιαφέρον σας για το νησί της Σαμοθράκης αλλά και για τους κατοίκους του νησιού. Αλλά όπως είπαμε και άλλη φορά, χρειάζεται μια ουσιαστική και μόνιμη λύση. Και οι κάτοικοι να μην ταλαιπωρούνται. Πρωτοβουλία δικιά μου, καθότι είμαι παιδίατρος. Μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το είπα. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση αυτή που γίνεται από εσάς. Αλλά χρειάζεται μια άλλη λύση και το ξέρετε πολύ καλά και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πιο ουσιαστική, μόνιμη λύση πια. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη συνάντηση που θα έχετε με τον κύριο Πλωμαρίτη και με τους διευθυντές των κέντρων υγείας Κέβρου και Ροδόπης, λοιπόν, να δούμε τι θα προκύψει. Και μετά, όπως είπατε, ο κύριος Πλωμαρίτης θα μεταβεί και στο νησί της Σαμοθράκης για να έχει μια έτσι επιτόπια επίσκεψη και να δει τι ακριβώς γίνεται από κοντά. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Δίκητα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yeah. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις επισκέψεις στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, διότι συνεχίζουν τις εξορμήσεις τους, όπως είπαμε, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, εν ώψη της επίσκεψης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Στις Σέρες, λοιπόν, βρέθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και στην Ξάνθη ο κ. Βασίλης Οικονόμου. Ο λόγος της επίσκεψής μου σήμερα στις Σέρες είναι εμφανής. Ο τομέας ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου έχω την τιμή να προείσταμαι, βλέποντας τα στοιχεία ολόκληρης Ελλάδος και καταγράφοντας την συνολική εξαιρετικά μεγάλη και εξαιρετικά δυσάρεστη πτώση του ΑΕΠ στις Σέρες, δηλαδή το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης των Σεραίων πολιτών, θεώρησε ότι ο πρώτος νομός με τον οποίο πάρα πολύ σοβαρά πρέπει να ασχοληθεί και να γίνει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, που είναι ο τομέας μας, δηλαδή θα προχωρήσουμε σε ιδιαίτερα αναπτυξιακά προγράμματα ανά νομό, είναι βεβαίως στις Σέρες. Γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό έκανα τις συζητήσεις με το επιμελητήριο, με τους διάφορους φορείς. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την πραγματικότητα. Είναι γνωστό ότι η Σέρες ήταν ένας από τους πλουσιότερους νομούς της χώρας. Δεν μπορεί να εμφανίζει αυτή την εικόνα σήμερα. Εγώ ως αρμόδιος τομέαρχης υγείας είδα την εικόνα των δομών υγείας του νομού. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξεφεύγει από τον μέσο όρο μετριότητας και προβληματικής κατάστασης των μονάδων υγείας, ειδικά στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας. Πραγματικά η μονάδα εδώ στο παιδί, στην Ξάνθη, αλλά και το κέντρο υγείας, δεν μπορώ να πω ότι μας ικανοποίησε. Το νοσοκομείο ήταν σε πιο καλή κατάσταση, με κενά από ό,τι είδα και στους γιατρούς, στο ιατρικό προσωπικό. Αλλά τέλος πάντων ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες δύο μονάδες. Γενικά όμως η υγεία στη χώρα, μετά από ένα οδηπορικό που κάνουμε εμείς σαν τομέας υγείας, αυτός είναι ο 21ος νομός που επισκεπτόμαστε. Μου βρίσκεται σχεδόν όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο πρώτος νομός της Θράκης που επισκεφτόμαστε. Και θα επισκεφτούμε και τους άλλους δύο μετά από λίγο καιρό, αφού τελειώσει η υγεία της Θεσσαλονίκης.
να δούμε και την Ροδόπη και τον Εύρο, τις μονάδες. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, είναι τεράστια, είναι ζητήματα τα οποία καθορίζουν την εικόνα και της δημόσιας υγείας συνολικά. Και από τις Σέρες και την Ξάνθη, τώρα στο Δήμο της Κομωτινής θα σταθούμε, κυρίες και κύριοι, και στα όσα θα μας πει αμέσως τώρα η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Εμείς η Πόλη», η κυρία Φελίνα Καζάκου, διότι η αλήθεια είναι και μέσα από πρόσφατες δηλώσεις της, ο Δήμος Κομωτινής, όπως η ίδια ισχυρίζεται, το τελευταίο κυρίως χρονικό διάστημα έχει αφήσει τον Δήμο συνολικά σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με ζητήματα της καθημερινότητας των δημοτών. Η κυρία Καζάκου είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καζάκου. Να είστε καλά που σήμερα είσαστε κοντά μας για να σχολιάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κομωτινή, η οποία είπατε προσφάτως ότι κατάντησε μια βρώμικη και αφιλόξενη πόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Βασκάκη. Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας. Πράγματι, πρόκειται για την εικόνα της πόλης, αλλά κυρίως και τις μαρτυρίες πολλών επισκεπτών, αλλά και των κατοίκων που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ έντονες. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά και την οποία καλούμαστε, κυρίως καλείται η διοίκηση, να δώσει απαντήσεις. Το βρώμικη πόλη, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Καζάκου, έχει να κάνει κυρίως με το ζήτημα της καθαριότητας, αλλά το αφιλόξενη πόλη έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τα δέσποτα, που έχετε ένα σημαντικό θέμα εκεί να αντιμετωπίσετε με τα δέσποτα ζώα. Βεβαίως έχει να κάνει και με τους χώρους στάθμευσης, αλλά έχει να κάνει όμως και γενικότερα με θέματα που, όπως είπα, αφορούν στην καθημερινότητα του δημότη. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Κομωτινή είναι χαρακτηρισμένη ως φοιτητούπολη. Είναι η πόλη που φιλοξενεί την έδρα του Πανεπιστημίου. Δέχεται αυτή τη χρονική περίοδο χιλιάδες επισκέπτες και νέους φοιτητές. Συνεπώς, ακόμη και η απλή εικόνα και φωτογραφία της πόλης μπορεί να αποτυπώσει τα προβλήματά της. Αυτό λοιπόν που καταγράφεται, πέρα από τα αδέσποτα που αναφέρατε και πραγματικά έχει γίνει τεράστιο το πρόβλημα και βλέπω ότι θα διωγγωθεί ακόμη περισσότερο, είναι οι δημόσιοι χώροι, οι ανύπαρκτοι δημόσιοι χώροι που βρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση. Είναι καταπατημένοι όλοι οι χώροι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε πάρκα, πλατείες, τόσο από επισκέπτες, από μικρά παιδιά, από τους κατοίκους της Κομωτινής. Επίσης, ανύπαρκτος φωτισμός και στις γειτονιές αλλά και στο κέντρο της πόλης. Το θέμα της καθαριότητας είναι κάτι που μας απασχολεί διαρκώς, καθώς η διοίκηση και με όποιο τρόπο εφαρμόζει, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτές των πολιτών. Επίσης, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ένα ακόμη πρόβλημα της Κομωτινής, το οποίο αυτές ειδικά τις μέρες που έχουμε τους πολλούς επισκέπτες στην πόλη, είναι ακόμη πιο έντονο. Καθώς επίσης, κάτι που μας κάνει εντύπωση, καθώς είχε δρομολογηθεί μια τέτοια ενέργεια και δράση από το Δήμο Κομωτινής, είναι η έλλειψη υποστήριξης των επισκεπτών της πόλης με ένα τουριστικό χάρτη, ένα φυλάδιο που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά ως κέντρο πληροφόρησης, ως σημείο πληροφόρησης και υλικό πληροφόρησης που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επισκεπτών. Τώρα, μιας και αναφέρεστε, επιτρέψτε μου, στο τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής σας αναφορικά με το ζήτημα των τουριστών, της τουριστικής κίνησης, των επισκεπτών ταξιδιωτών προς το Δήμο της Κομωτινής. Δώστε μας μία πρώτη εκτίμηση για το πώς πήγανε τα πράγματα φέτος στο Δήμο της Κομωτινής. Λοιπόν, οι περισσότεροι θεατές σας αυτή τη στιγμή και εσείς γνωρίζετε κυρίως ότι η Κομωτινή δεν είναι ένας τουριστικός προορισμός. Δυστυχώς δεν αποτελεί τουριστικός ο προορισμός. Οποιοδήποτε επισκέπτη στην πόλη προέρχεται είτε θα είναι περαστικός από την πόλη της Κομωτινής, και αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τουριστικός προορισμός, γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά εκείνης της πόλης που θα μπορούσε να κρατήσει τους τουρίστες. Έχει βεβαίως μια παραλιακή ζώνη η οποία μένει αξιοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρατήσει τουρίστες έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε τη διευρυμένη έννοια του τουριστικού επισκέπτη. Παρ' όλα αυτά, έχω πει επανειλημμένα ότι το Πανεπιστήμιο για την Κομωτινή είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Και τι εννοώ, οι άνθρωποι
οι νέοι φοιτητές, οι οικογένειες αυτών, οι εκπαιδευτικοί, οι πανεπιστημιακοί, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πανεπιστημίου, όπως τους έχω χαρακτηρίσει, που είναι, εμπλέκονται με το ρόλο του πανεπιστημίου στην Κομωτινή, αποτελούν για μας μία μικρή τόνωση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. Άρα, όταν αναφέρομαι στους επισκέπτες, αναφερόμαστε σε αυτή την κατηγορία και αυτοί αποτελούν για μας οι άνθρωποι που θα μεταφέρουν την εικόνα της Κομωτινής. Μιας πόλης που κάθε άλλο παρά θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να αποτελεί πρότυπο μιας επαρχιακής πόλης με τις υποδομές που χρειάζεται και με την όποια καθημερινότητα προσφέρει στους πολίτες και τους επισκέπτες. Και να τώρα πώς το ένα θέμα συμπληρώνει το άλλο, δηλαδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από την αφιλόξενη και βρώμικη πόλη, φτάσαμε στο κομμάτι το τουριστικό έτσι όπως ακριβώς το παρουσιάσατε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα για την Κομωτινή. Η έννοια της τουριστικής κίνησης όπως τη γνωρίζουμε και την ξέρουμε σε υπόλοιπα σημεία της περιφέρειάς μας δεν έχει την ίδια σημασία για την Κομωτινή, αλλά μπορεί να συνδεθεί με το κομμάτι εκείνο των φοιτητών και να πώς οι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν και να διαφημίσουν την πόλη στους οικείους τους, σε άλλους τέλος πάντων συγγενείς, φίλους και κάπως έτσι όλα συνδέονται μεταξύ τους, κυρία Καζάκου. Γι' αυτό και εσείς λέτε και ζητάτε από τη Δημοτική Αρχή να παρέμβει όσο το δυνατόν συντομότερα, εγκαίρως, προκειμένου κάποια από τα όσα αφήξαμε βασικά να μπορούν και να αλλάξουν. Κυρία Πασκάκη, εγώ θα μείνω σε δύο σημεία από την τοποθέτησή σας και από το ερώτημά σας. Λοιπόν, πρώτον, εμείς σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να ανταγωνιστούμε μεταξύ των πόλεών μας σε κανένα επίπεδο. Η κάθε πόλη της περιφέρειάς μας έχει τα δυνατά της σημεία και αυτά πρέπει να αναδείξουμε. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για την Κομωτινή και το Πανεπιστήμιο, μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη για άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και δυνατά σημεία ή για την Ξάνθη εξίσου. Αυτό λοιπόν που λέμε για μας είναι το Πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό. Και αυτό που καλείται να κάνει η Δημοτική Αρχή είναι να είναι πιο προετοιμασμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Κομωτινής και η διοίκησή τους είναι εκλεγμένη για δεύτερη θητεία. Συνεπώς είχε όλο το χρόνο να προετοιμαστεί και να πραγματικά να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Δυστυχώς, εγώ πραγματικά έχω κουραστεί να επαναλαμβάνω τα ίδια θέματα. Δηλαδή, έχω κουραστεί να αναφέρομαι στα αδέσποτα και στην τραγική κατάσταση στην πόλη, στο κυκλοφοριακό. Δηλαδή, βασικά, μα δεν έχει δώσει απάντηση σε κανένα από τα βασικά ερωτήματα και προβλήματα της πόλης. Γι' αυτό επιμένω συνεχώς και θα είμαι εδώ και συνεχώς θα θέτω νέα ζητήματα για την πόλη. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, γιατί με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Επειδή αναφερθήκαμε αρκετές φορές στην κουβέντα μας για το ζήτημα των αδέσποτων ζώων και πόσο γνωρίζω ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο κύριος Πετρίδης, γιατί και με τον ίδιο έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές, έχει αναλάβει και το κομμάτι της διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας, ενός ρόλου συντονιστή. Ας το θέσω έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ας το πω έτσι για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, και με συναντήσεις του στην ΚΕΔΕ και με τα αρμόδια Υπουργεία. Γίνονται και κάποιες προσπάθειες από την πλευρά της κυβέρνησης να αλλάξει η νομοθεσία με κάποιες εμβόλυμες διατάξεις προς την κατεύθυνση που να μπορεί η όλη αυτή η υπόθεση να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Θέλω λίγο να ακούσω και εσάς ως επικεφαλής της παράταξης. Ποια είναι η δική σας θέση για τα αδέσποτα ζώα, κυρία Καζάκου? Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω και θα αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα στο θέμα. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο μάλλον καλύπτει όλη αυτή την κατάσταση όπου δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη συγκέντρωση των αδέσποτων ζώων στον αστικό πυρό των πόλεων. Είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Το σέβομαι. Όσο επικρατεί αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει ούτε σεβασμός και αστική ασφάλεια στους πολίτες, αλλά ούτε σεβασμός και στα αδέσποτα τα οποία βρίσκονται σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον. Γιατί η πόλη δεν είναι το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον των ζώων. Άσχετα αν ο νόμος το θέτει έτσι. Το φυσικό περιβάλλον των ζώων είναι άλλες καταστάσεις. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Τώρα, ο κύριος Πετρίδης πραγματικά έχει οριστεί εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ για την αντιμετώπιση και τις προτάσεις που θα έπρεπε να καταθέσει για το θέμα με τα αδέσποτα. Εγώ του ζήτησα να έχουμε μία ενημέρωση. Μου είπε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη και αναμένουν την όποια πρωτοβουλία του Υπουργείου. Αναμένουμε και εμείς το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, η πρότασή μου είναι η εξής, ότι όταν πραγματικά έχεις τα ελάχιστα εκείνα εργαλεία να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, τα αξιοποιείς στο maximum. Έτσι λοιπόν,
θα κλείσω με αυτό. Πέρυσι που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε βγάλει πρόσκληση για την επέκταση των κοινοκομείων και την φροντίδα προς τα δέσποτα ζώα, με ό,τι περιλαμβάνει αυτό, ο Δήμος Κομωτινής κατέβασε πρόταση και από τις 400.000 ευρώ που είχε τη δυνατότητα να εισπράξει πήρε 22. Αν αυτό θεωρείται επιτυχία στην αντιμετώπιση ενός τεράστιου προβλήματος, τι να πω, ας προχωρήσουμε έτσι. Μάλιστα. Αλλά θα είμαστε εδώ συνεχώς να τα λέμε και να τα επισημαίνουμε συνεχώς, κυρία Βασκάκη. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος σας από τη θέση της αντιπολίτευσης, έτσι. Λοιπόν, να επισημαίνετε όσες φορές χρειάζεται, προκειμένου να διορθωθεί κάτι, να αλλάξει κάτι, γιατί και εσείς μεταφέρετε την άποψη και τη θέση των δημοτών που σας εμπιστεύτηκε η κυρία Καζάκου και σας έστειλε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ο ρόλος μου, πραγματικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Δήμο της Κομωτινής. Μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου θα αρχίσει η άμεση καταβολή του ποσού των ενισχύσεων σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ποσοστό 70%. Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αποστόλου. Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου θα αρχίσει η άμεση καταβολή του ποσού των ενισχύσεων σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ποσοστό 70%, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου κατά τη διάρκεια της περιοδίας του σε αγροτικές περιοχές της Καστοριάς. Ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι το 2016 ήταν μια καλή χρονιά για τις ελληνικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών που άγγιξαν το 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ. Ανακοίνωσε ότι η μυλοκαλλιέργεια από το 2018 εντάσσεται για πρώτη φορά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που καταβάλει το Υπουργείο και κάλεσε τους αγρότες να κάνουν το επόμενο βήμα και να ενταχθούν σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς προκειμένου να υπερασπιστούν καλύτερα τον αγροτικό χώρο. Όπως σημείωσε, την επόμενη εβδομάδα έρχεται στη συζήτηση στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα βάλει τέλος στη μάστιγα που ταλανίζει την εμπορία νοπών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Θα αναγράφεται ρητά σε όλα τα γαλακτομικά προϊόντα η χώρα άρμεξης, ακόμη και αν πρόκειται για χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε όλα τα προϊόντα. Κρέατος. Επιπλέον, η ένδειξη θα αποτυπώνεται ακόμη και στις αποδείξεις των ταμιακών μηχανών. Η δεύτερη ρύθμιση θα αφορά στις πληρωμές των παραγωγών από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Ο Υπουργός τόνισε ότι θα μπει τέλος στις μεταχρονολογημένες επιταγές που, ενώ οι παραγωγοί παραδίδουν προϊόντα νοπά, πληρώνονται μετά από 12 ή 14 μήνες. Οι μεγαλύτεροι πιστωτές των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων είναι σήμερα οι Έλληνες παραγωγοί γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων, είπε. Όπως υπογράμμισε, στις ρυθμίσεις που έχουμε ετοιμάσει να προβλέψουμε βλέπονται χρηματικά πρόστιμα, ποινικές ρήτρες, ακόμη και διαγραφή από το Μητρό εκείνων που δεν θα καταβάλουν τα χρήματα στο χρονικό περιθώριο των 60 ημερών και θα συνεχίσουν να πληρώνουν με μακροχρόνιες επιταγές τους Έλληνες παραγωγούς. Επίσης, κάλεσε τους καλλιεργητές να συνενωθούν σε ομάδες ή σε επιχειρηματικά σχήματα και να υποστηρίξουν την προσπάθεια για την οποία αναμένονται αντιδράσεις από γνωστούς κύκλους. Πάντα οι συζητήσεις μου με τους αγρότες και τους φορείς είναι διεξοδική πάνω στα προβλήματα. Τονίζω για μια ακόμη φορά. Βεβαίως και έχουν προβλήματα οι Έλληνες αγρότες. Αλλά μέσα στην συγκυρία και στην κρίση που βιώνουμε, είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να πάει μπροστά την Ελλάδα. Και το τονίζω αυτό διότι υπάρχουν και οι προϋποθέσεις με την ποιοτική υπόσχεση των προϊόντων. Αυτό εξάλλου φαίνεται ότι ήδη στο ζήτημα των εξαγωγών οι επιδόσεις είναι πρωταθλητών επιδόσεις. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η ποιοτική υπόσταση είναι αυτή η οποία δίνει δυνατότητες. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Δημήτρη Αδαμίδη, για άλλα θέματα, αλλά στο χώρο της υγείας θα παραμείνουμε, διότι έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Ο λόγος φυσικά της συνέλευσης είναι οι τρόποι αντίδρασης, διεκδίκησης λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες, θα μας τις επιβεβαιώσει ή όχι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου στο Δημοτήχο, κύριος Στάθης Τάμος, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, είναι πολύ πιθανό να προτάθηκε η επαόριστη κατάληψη του γραφείου της διοίκησης, μπας και βρεθεί κάποια λύση επιτέλους, μετά και από τα όσα καταγγέλθηκαν από το σωματείο, δηλαδή, αναφορικά με μία μετακίνηση, με μία νέα μετακίνηση νοσηλεύτριας προς το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Κύριε Στάμο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βασκάκη, σας άφησε τη λεφέρα σας. Σας ευχαριστώ που σήμερα είσαστε κοντά μας και καταρχήν πείτε μου, αυτή η Γενική Συνέλευση έκτακτη έγινε? Έγινε η Γενική Συνέλευση. Και τι αποφασίστηκε, τι συζητήσατε μάλλον και τι αποφασίστηκε? Συζητήσαμε τα τεκτενόμενα που πλέον το τελευταίο ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και είμαστε αποφασισμένοι πλέον να μην ανοιχτούμε τέτοιες καταστάσεις.
Πράγματι αποφασίστηκε η επαόριστη εγκατάλειψη του γραφείου του διοικητή μέχρι να βρεθεί η λύση και αυτό αποφασίστηκε με γνώμονα να μην ταλαιπωρήσουμε και να μην πληρώσει για μια ακόμη φορά ο πολίτης την κακή διαχείριση του Υπουργείου, θα έλεγα εγώ, και της υγειονομικής περιφέρειας όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Άρα λοιπόν εμείς από Δευτέρα επαόριστον θα κάνουμε κατάληψη στο γραφείο του διοικητή μέχρι να βρεθεί η λύση και προκαλούμε μάλιστα και δημοσίως με την ευκαιρία που μιλάμε, κάτι που θα γίνει και εγγράφος την Δευτέρα, τον κύριο διοικητή της Ιστορίας Υγειονομικής Περιφέρειας να μας γνωρίσει τον αριθμό που υπηρετούν στις δομές ευθύνης του από το σουφλί και πάνω, σε όλες τις δομές, και γιατί θα πρέπει τα νούμερα αυτά να υφίστανται σε δομές και ποιος είναι ο λόγος που θα πρέπει να είναι εκεί. Πάντως, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Πλωμαρίτη, να σας πω έτσι επί ευκαιρία, μήπως και δεν το γνωρίζετε, τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχει μια συνάντηση με τον διοικητή, τον κύριο Δαμίδη, και με τους διευθυντές των κέντρων υγείας Εύρου και, Ευρώ και Ροδόπης. Έτσι, πληροφοριακά το αναφέρω. Το γνωρίζουμε, κυρία Βασκάκη, και υπήρξε πρόταση να κάνει συνάντηση μαζί μας, την οποία δεν δέχτηκε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κινηθούμε επίσημα, θα ζητήσουμε στοιχεία. Επίσημα να μας απαντήσει γιατί θα πρέπει να βρίσκεται αυτός ο αριθμός σε αυτές τις δομές και ποιες είναι οι ανάγκες. Είπατε ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, εκτός από όλα τα άλλα που συμβαίνουν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και στα οποία έχουμε αναφερθεί πολλάκις και για πάρα πολλά χρόνια, ήταν και η μετακίνηση της συγκεκριμένης νοσηλεύτριας από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Από το νοσοκομείο προς το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Πράγματι έτσι είναι. Και είναι η τελευταία, γιατί το λέμε με την έννοια, κυρία Μπασκάκη, ότι αν θυμάστε πριν 10 μέρες είχαμε κάνει καταγγελία γιατί ουσιαστικά αφαιρεθήκανε ρεπό και άδειες σε ένα προσωπικό για να μπορεί να λειτουργεί ένα τμήμα. Η μονάδα αυξημένης φροντίδας. 31-8 έγινε η καταγγελία μας, τον κύριο Καραγόλια. Την επομένη της καταγγελίας μας, ο κύριος Πλωμαρίτης, ενώ γνώριζε, πάλι τοποθέτησε νοσηλεύτρια με συνυπηρέτηση στον έστολο σύζυγο στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε πλέον να ανοιχτούν αυτές τις καταστάσεις. Δεν είμαστε διαθετημένοι πλέον και να κινδυνεύει η ψυχική μας και σωματική υγεία η δική μας και προφανώς και των πολιτών που καλούμαστε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εσείς φωνάζετε, καλά τα λέτε όλα αυτά τα χρόνια, καλά τα λέτε κάθε φορά που προκύπτει και κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Στάμο, ουσιαστική και μόνιμη λύση δεν βρίσκεται και αν βρεθεί κάποια στιγμή λύση, αυτή είναι προσωρινή, είναι μεσοβέζικη και τελικά δεν ξέρω πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί πρέπει να θυμίσω στο σημείο αυτό, αν κάποιος το έχει ξεχάσει, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάνατε κινητοποιήσεις για την αυτονόμηση, για την αυτοτέλεια του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Μάλιστα, εκεί κάπου στο καλοκαιράκι, Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, συζητήθηκε και το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εκεί περιμέναμε να μπει το θέμα της αυτονόμησης. Τελικά δεν μπήκε, όπως έλεγαν οι αρχικές πληροφορίες. Και τελικά όλα αυτά δεν ξέρω πού οδηγούν, αν οδηγούν κάπου. Προφανώς δείχνουμε κάποια πορεία, κυρία Βασκάκη. Οι υποσχέσεις μείνουν στα λόγια και μόνον. Ορθώς είπατε, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε αρχές Αυγούστου. Υπήρχε διαβεβαίωση από τους εδώ τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα υπήρξε τροπολογία μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μετά και από τις συναντήσεις που έγινε με τους συλλόγους και είχαν και η παρουσία και των τριών. Παρά αυτά όμως βγήκαν δημόσια και είπαν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό γιατί δεν έχει οργανισμό το νοσοκομείο. Αυτά το έχω ξαναπεί, είναι φτηνές δικαιολογίες. Το νοσοκομείο και φυσικά και οργανισμό και οι προσλήψεις που κατά καιρούς διατείνονται ότι κάνουν πάνω σε ποιον οργανισμό τις κάνουν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Άρα είναι φτηνές οι δικαιολογίες αυτές. Δεν υπάρχει βούληση, κυρία Μπασκάκη. Δεν υπάρχει βούληση. Η πολιτική βούληση, γιατί πολιτική θα είναι η απόφαση αυτή. Είναι μόνο, καθαρά και μόνο. Καλά ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας το Γενάρη είπε ότι είναι
και θα βγει η κατεύθυνση. Ήταν θετικά διακείμενο. Ναι, ήταν θετικά διακείμενο ως προς την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Όλοι περιμέναμε ότι η τροπολογία αυτή θα έμπαινε στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια. Τελικά δεν μπήκε, δεν έγινε. Γι' αυτό λέω τελικά τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε. Ωστόσο, όμως, θα μείνω σε αυτό που λέτε το τελευταίο, με αφορμή και την τελευταία απόφαση μετακίνησης της νοσηλεύτριας από το νοσοκομείο στο κέντρο υγείας της Ορεστιάδας. Προχωράτε σε επαόριστον κατάληψη στο γραφείο του διοικητή στο νοσοκομείο του Δημοτήχου από τη Δευτέρα. Και ο Θεός μαζί σας, θα πω εγώ. Βεβαίως. Γιατί μόνο σε αυτόν θα αφήσουμε τις ελπίδες μας πια. Ναι, καλό είναι να υπάρχει γι' αυτό, κύριε Βαλτέ. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω, κύριε Στάμου, αλλά αυτό δεν φτάνει με την έννοια ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση επιτέλους. Η πιο κατάλληλη λύση, τέλος πάντων, αυτή που θα βοηθάει όλες τις πλευρές, με κυρίαρχο γνώμονα και παράγοντα πάντα τον άνθρωπο ασθενή, έτσι. Λοιπόν, πάνω απ' όλα, κυρία Μπασκάκη, να υπάρχει χρηστή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού. Όλοι γνωρίζουμε ότι η υγεία έχει περάσει σε δύσκολη κατάσταση την τελευταία 7 ετία, άρα λοιπόν δεν περισσεύει κανείς, μα κανείς την υγεία, και θα πρέπει να είναι όλοι εκεί που τους χρειάζονται. Μάλιστα. Και όχι να είναι σε δομές που πραγματικά λιμνάζουν. Θα είμαστε μαζί και από την ερχόμενη εβδομάδα σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάτε, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αν θα έχετε κάποια απάντηση και από τον κύριο Πλωμαρίτη. Σας ευχαριστώ θερμά προς το παρόν, κύριε Στάμο. Καλή δύναμη θα ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν και τα ευχολόγια, όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν αρκούν. Δεν αρκούν καθόλου, μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Δημότυχο για να πάμε στην Ορεστιάδα σε καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας. Προχώρησε ο πρόεδρος του Αγροτεχνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Βάκης Τιομπανίδης. Καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αφορά στις ζημιές που έχει υποστεί ο αγροτικός κόσμος από το εμπάργκο που έχει θέσει η Ρωσία στα αγροτικά και άλλα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε το Αγροτεχνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, υποστηρίζοντας πως το ζήτημα έχει διαστάσεις πολύ πιο πέρα από τις ζημιές που έχουν υποστεί οι Έλληνες αγρότες και άλλοι επαγγελματίες από τις παράνομες και απαράδεκτες κυρώσεις, τις οποίες υποχρέωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας. Για άλλη μία φορά, το ΑΚΕ λέει πως οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Αντιμετωπίζουν για πέμπτη χρονιά τη συνέχιση του εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία και τα ρωσικά αντίμετρα που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των εξαγωγών από 168 εκατομμύρια ευρώ το 2013 σε 38,2 εκατομμύρια ευρώ το 2016. Βρίσκονται, υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, εκτεθειμένοι στην ανεξέλεκτη ληστεία από τους εμποροβιομηχάνους που αξιοποιούν και το εμπάργκο για να παίρνουν κοψοχρονιά τα προϊόντα. Το Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια, κατανοώντας το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις κυρώσεις που επέβαλε η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της Ρωσίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το εμπάργκο της Ρωσίας στα αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει τεράστιους αγώνες. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον εμπορικό και οικονομικό σύμβουλο της Αγίας Πετρούπολης, τον Κώστα Γκαμπαϊρίδη, καθώς και επίσης με τη ρωσική την πρεσβεία. Η Ελλάδα έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα, τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος έχουν δεχτεί τεράστιο πλήγμα από το εμπάργκο της Ρωσίας. Φανταστείτε τώρα ότι μόνο τα πυρηνόκαρπα, ροδάκινο, νεκταρίνι, βερίκοκο, έχουν απώλειες στις τάξεις των 468 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα, ζημιάς υπέστησαν τα κεράσια, υπέστησαν τα γουναρικά, τα γαλακτοκομικά μας, το λάδι, η ελιά, γενικά όλα τα προϊόντα που παράγει η ελληνική Ήπειρος. Υποβάλαμε μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας ότι δεν μπορεί για γεωπολιτικά συμφέροντα των Αμερικάνων να τα πληρώνει ο Ευρωπαίος καλλιεργητής. Από εκεί και πέρα, οργανώνουμε τέλος Νοεμβρίου πανευρωπαϊκό συνέδριο στη συνεργασία με τους Ρώσους. Έχουμε καλέσει τον κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης να παραστεί σε αυτό το συνέδριο. Στην Καβάλα βρέθηκε η ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, ο Μητροπόλητης Ξάνθης και τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Παντελεήμων, και συγκεκριμένα επισκέφτηκε το 4ο γυμνάσιο της πόλης. Ο Σεβασμιότατος θυμήθηκε ωραίες στιγμές και τις μοιράστηκε με τους πιστούς. Μία επίσκεψη που ήθελε πολύ να κάνει και την πραγματοποίησε τελικά ο Μητροπόλητης Ξάνθης και Περιθωρίου, και έτσι βρέθηκε στο 4ο γυμνάσιο Καβάλας. Ο Σεβασμιότατος θέλησε να δει από κοντά τους εκπαιδευτικούς και να τους ευχηθεί καλή και καρποφόρα σχολική χρονιά, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει και την αγάπη του για την Καβάλα. Σήμερα είχα την χαρά και την ευλογία να λειτουργήσω εδώ στον ναό του Τιμίου Σταυρού με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
αυτό το χρονικό διάστημα καλύπτω το κενό εκείνο, το οποίο, το μεγάλο κενό θα έλεγα, που άφησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Προκόπιος, κάτω από την ευλογία του οποίου συνυπηρέτησα μαζί του επί 20 χρόνια. Η Καβάλα λοιπόν για μένα είναι μια προσφυλής πόλη και καβαλιώτες, αλλά και ο χώρος αυτός με φέρνει δεκαετίες πίσω. Ερχόμουν σχεδόν κάθε Παρασκευή και λειτουργούσα στον Άγιο Ελευθέριο και παρακολούθησα από την εποχή εκείνη την έναρξη των εργασιών του σχολείου από την οικογένεια Ζουμπουλάκη, προσφορά προς την νεολαία της Καβάλας. Και με την ευκαιρία της εδώ ελεύσεώς μου είπα να πω μια καλημέρα στο διευθυντή αλλά και στους διδάσκοντες εδώ στο σχολείο και να ευχηθώ η νέα σχολική χρονιά να είναι καρποφόρος. Και επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να δω το σχολείο και τους μαθητές, να μεταφέρετε και τις δικές μου ευχές για καλή πρόοδο. Βέβαια, θέλω να πιστεύω Θεού θέλοντος, γιατί εμείς φεύγουμε, αλλά οι θεσμοί παραμένουν και η Εκκλησία παραμένει, ότι σε κανένα δυο μήνες θα έρθει ο νέος ποιμενάρχης, οπότε θα επισκεφτεί τα σχολεία και θα έχετε την ευκαιρία έτσι να πάρετε την ευλογία του. Εγώ να ευχηθώ καλή και καρποφόρα να είναι η νέα σχολική χρονιά. Όπως είπαμε και χθες, τρίμερη επίσκεψη στη Νέα Ορεστιάδα θα πραγματοποιήσει από τις 23 μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, με αφορμή τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος για το έτος Στεφάνου Καραθεοδωρή, όπως έχει οριστεί το 2017 για το Δήμο της Ορεστιάδας. Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα εγκαινιάσει το Μουσείο Καραθεοδωρή στη Βίσα, θα επισκεφτεί την βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ανδρενοπόλεως, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας, σχολικές αλλά και στρατιωτικές μονάδες. Τώρα την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου θα απευθύνει χαιρετισμό στο συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί στη μνήμη του Στεφάνου Καραθεοδωρή με τη συμμετοχή τριών πανεπιστημιακών και ενός εκπροσώπου της οικογένειας Καραθεοδωρή. Μαζί μας για να τα δούμε όλα αυτά, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πολύ ξεχωριστό και σπουδαίο συμπόσιο που θα γίνει την Κυριακή, όπως είπαμε την ερχόμενη Κυριακή. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά βρίσκεται ο πρόεδρος της Επιτροπής του Συμποσίου, ομότιμος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και πολλές άλλες ιδιότητες βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος Μινόπουλος λοιπόν είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μινόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά που σήμερα είσαστε κοντά μας, διότι όπως είπα η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη που συνδυάζεται με όλες αυτές τις πολύ ξεχωριστές εκδηλώσεις για το έτος Στεφάνου Καραθεοδωρή, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που θα συμβούν σε λίγες ημέρες και εσείς βεβαίως έχετε αναλάβει έχετε την ευθύνη της διοργάνωσης αλλά και του περιεχομένου του συμποσίου. Κάπως έτσι είναι όπως τα λέτε. Βέβαια, εγώ είμαι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Γιατί την όλη ευθύνη την έχει αναλάβει ο Δήμος Ορεστιάδος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στέφανος Καραθοδωρή της Νέας Βίσας. Είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί το όνομα Καραθοδωρή σε όλους κάτι θυμίζει και όλοι κάνουν αναγωγή στον μαθηματικό, ο οποίος είναι ένας ενδιάμεσος γόνος της μεγάλης οικογένειας, τον Καραθοδωρή. Ο Στέφανος Καραθοδωρής είναι ο αρχηγός, ο μεγάλος από τους οποίους ξεκίνησε όλο το γένος του Καραθοδωρή, αλλά μέσα σε αυτό, επειδή υπάρχει και γυναικείος πληθυσμός που αλλάζουν τα ονόματα, είναι πάρα πολλά άλλα ονόματα. Όπως ας πούμε είναι η Πινελόπη Δέλτα. Σωστά. Η μητέρα του στρατιώτη που ήταν στον πρώτο, στον Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρά Ασία κλπ. Οι γόνοι αυτοί φτάνουν μέχρι τη σημερινή μας εποχή με μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς, ο υπουργός πολιτισμού στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ο Στέφανος Γερουλάνος, ο καθηγητής ο Γερουλάνος, ο οποίος είναι γιατρός και αυτός στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ωνάσιο και πολλοί και πολλοί άλλοι. Να φανταστείτε ότι στο τρίμηνο αυτό που επισκέπτεται ο Πατριάρχης με την ευκαιρία αυτού του έτους του Καραθοδωρή στην Ορεστιάδα, θα βρίσκονται και περισσότερα από 15 μέλη της ζώντες της οικογένειας των Καραθοδωρή, γόνοι της Καραθοδωρή, οι οποίοι έρχονται με δική τους πρωτοβουλία και με δικά τους έξοδα να παρακολουθήσουν τις μεγάλες εκδηλώσεις και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν και τη δημιουργία του μουσείου της οικογένειας των Καραθοδωρή στη Νέα Βίσα.
Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, συμπληρώνονται 150 χρόνια από τον θάνατό του. Βεβαίως, όπως είπα πριν από λίγο, ο Δήμος Ορεστιάδας έχει κηρύξει το έτος 2017, έτος Στεφάνου Κάρα Θεοδωρή. Και βεβαίως, τώρα τι να πει κανείς για τον μεγάλο γενάρχη, για αυτή την εμβληματική μορφή, που είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι αναγνωρίσιμη παγκοσμίως. Και δεν υπερβολή αυτό που λέω, διότι ουσιαστικά διέγραψε μια λαμπρή φωτοδότρα, αν μου επιτρέπετε να πω πορεία. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι ο γιατρός ο Καραθοδωρή, ο οποίος αφού σπούδασε επί 10 έτη στην κεντρική και στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ιταλία, σε μια εποχή που κυριαρχούσε η Γαλλική Επανάσταση, οι νέες ιδέες, η βιομηχανική επανάσταση που άλλαζε ο κόσμος, και στην Τουρκία ήταν τρεις σουλτάνοι, οι οποίοι φέρονται στην ιστορία ως μεταρρυθμιστές σουλτάνοι, θέλησε να κάνουν τη μεταρρύθμιση και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με ποιους όμως? Οι μουσουλμάνοι, οι Οθωμανοί ήταν και αγράμματοι και αστοιχείωτοι κλπ. Ήταν μόνο για το στρατό. Δεν μπορούσε να στηριχθεί πουθενά αλλού παρά μόνο στους Έλληνες, Αρμενίους και Εβραίους. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βρήκαν γόνιμο έδαφος οι ομογενείς, οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι δρώντας μέσα στην διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνετέλεσαν σε αυτή τον εξευρωπαϊσμό, ας το πούμε, της Τουρκίας, υποφελία πάντοτε όμως του γένους των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας. Η προσφορά λοιπόν του γιατρού του Στέφανο Καθοδωρή είναι πολύ μεγάλη. Να πούμε μόνο ότι είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε την Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή, δηλαδή τη σύγχρονη ιατρική σχολή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός και πήρε βοηθό του και τον ανεψιό του, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή, χειρούργο. Είναι αυτός ο οποίος βοήθησε μέσα από την Ακαδημία του Οθωμανικού κράτους στην επιστημονική ορολογία στα τουρκικά, δηλαδή ελληνικά, γιατί αυτός ήξερε όχι μόνο ελληνικά και τουρκικά, νομίζω, αλλά και 17 γλώσσες, κύριε Μινόπουλε. 17 γλώσσες, λοιπόν, πολλά και πολλά. Επίσης βοήθησε πάρα πολύ και το Πατριαρχείο. Σε μια ύπουλη κίνηση που έκανε ο τότε Πάπας, έστειλε επιστολές στους Μητροπολίτες, όχι στον Πατριάρχη, στους Μητροπολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους Ορθόδοξους, για να συνεργαστούν. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο ύπουλο κίνημα. Σύμβουλος λοιπόν του Πατριαρχείου ήταν ο Καραθοδωρή. Γράψαν απευθείας στους Μητροπολίτες, κανένας δεν απάντησε στον Πατριάρχη, στον Πάπα, και επομένως αποσοβήθηκε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και πολλά και πολλά έχει κάνει αυτός πολύ μεγάλος άνθρωπος, με τρομερή προσφορά στην κοινωνία, γιατί ήταν αρχιέτρος μέσα στο παλάτι, αλλά υπηρετούσε και το λαό ασχέτως καταγωγής και ασχέτως θρησκεύματος, τον κάθε πληγωμένο άρρωστο, τον κάθε άνθρωπο. Ήταν μέσα στα γράμματα, ήταν στις διοικήσεις των νοσοκομείων, των συλλόγων κλπ. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου εν Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν τροποντινά Υπουργείο Παιδείας του Ελληνισμού της Διασποράς. Και βοήθησε, εν πάση περιπτώσει, η προσφορά του ήταν τεράστια. Αυτή αναγνωρίζεται. Ήταν ένας άνθρωπος μιλήχιος, ήπιος, παραγωγικός, δημιουργικός. Και η οικογένειά του μέχρι τώρα αποφτάνει. Αν ψάξετε, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Έχουν διακριθεί στις επιστήμες, στις τέχνες, στη διπλωματία. Είχαν την οικονομική ευμάρεια επί πολλοί από αυτούς. Κανένας όμως δεν είπαμε είναι ο εφοπλιστής ή ο δεν ξέρω τι και τα λοιπά, μόνο για τα λεφτά του να βγάλει το όνομά του. Λοιπόν, είναι άνθρωποι καλλιεργημένοι και όπως σας είπα, επειδή υπάρχουν και πολλές γυναικείους πληθυσμός μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, και επειδή σήμερα το απόγευμα γίνεται και εδώ στην Αλεξανδρούπολη μια πρωιμερίδα κατά κάποιον τρόπο, απόψε στο πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως μας, θα υπάρξουν εισηγήσεις. Ένας από τους εισηγητές είμαι εγώ, αλλά είναι και μια φιλόλογός μας, η κυρία Ζήκα, η οποία θα αναφερθεί στη γυναίκα του Καραθοδωρή, τη Λουκία Καραθοδωρή, σηματοδοτώντας την προσφορά του γυναικείου πληθυσμού σε όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Μινόπουλε, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία προσέφερε και στην Ορθοδοξία αλλά και στην επιστήμη. Μέσα σε αυτό το συμπόσιο που θα γίνει σε λίγες ημέρες στην Ορεστιάδα, όλοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πολλά περισσότερα. Επίσης, κάποιοι άλλοι που δεν γνώριζαν κάποια στοιχεία από την προσωπικότητά του, την πορεία του, από το λαμπρό
γαμπρό του έργο επίσης να τα ανακαλύψουν, αλλά βεβαίως και όλοι οι παλαιότεροι που γνωρίζουν πολλά περισσότερα και ξέρουν πολλά περισσότερα για τη ζωή του θα έχουν την ευκαιρία να τα ξαναθυμηθούν. Είναι μια πολύ σπουδαία εκδήλωση αυτή που θα γίνει και όχι μόνο το συμπόσιο, αναφέρομαι σε όλο το τριήμερο που διοργανώνει ο Δήμος Ορεστιάδας, βεβαίως και η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη που θα λαμπρύνει αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τον Δήμο της Ορεστιάδας. Και θα κλείσουμε με εσάς, κύριε Μινόπουλε, με μία σκέψη σας, με μία φράση σας, με όλα αυτά που κι εσείς θέλετε να πείτε σε όλους εμάς για τον Στέφανο Καραθεοδωρή και θα ακουστούν βεβαίως και στο συμπόσιο. Το πόσο σημαντική είναι αυτή η προσωπικότητα φαίνεται από το γεγονός ότι ο Πατριάρχης ήταν ο υπεύθυνος, ο συνδιοργανωτής των εκδηλώσεων που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, στο νέο χώρι, σωστά, που ήταν η περιοχή στην οποία ζούσαν και είναι η οικογενειακή τάφη των Καραθοδωρή. Αυτό έγινε μέσα στο Μάιο. Δεύτερο γεγονός είναι ότι ο ίδιος έρχεται να τιμήσει ακριβώς αυτά τα 150 χρόνια αυτής της πολύ μεγάλης προσωπικότητας. Βέβαια για μας τον κόσμο και τον πληθυσμό και μόνο η αύξηση του Πατριάρχη είναι το πολύ μεγάλο γεγονός. Αλλά και οι ηγετές στο συμπόσιο που είναι κορυφαίοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν διατρύψει σε αυτά τα πράγματα. Ο πρώτος που θα αναφερθεί στην ιατρική της Κωνσταντινούπολης έκανε τη διδακτορική του διατρεβή αφού παρέμεινε 6 μήνες στην Κωνσταντινούπολη μελετώντας τα αρχεία. Ο δεύτερος είναι ο Στέφανος ο Γερουλάνος, ο καθηγητής, γόνος της μεγάλης οικογένειας. Ο τρίτος είναι κάποιος Σταματόπουλος, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στο Μακεδονία, ο οποίος έχει σαν γνωστικό το αντικείμενο τις σχέσεις της τρομιοσύνης, του ελληνισμού με το Πατριαρχείο. Έχει αντιτρέψει και αυτό σε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο του Στέφανο Καραθοδωρή. Επομένως, όσοι θα έρθουν θα εντυπωσιαστούν από αυτά που θα ακούσουν. Και ενδεχομένως να έρθει και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση. Θα δούμε τελικά πόσο θα επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφόρηση ή όχι, κύριε Μινόπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Αν και είναι δεδομένη η επιτυχία για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από τον Δήμο της Ορεστιάδας. Λοιπόν, τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τους παραγωγούς, με τους αγρότες. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έπεσε η αυλαία της 22ης Πανέβρες Αγροτικής Έκθεσης των Φερών. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής των παραγόμενων προϊόντων και βεβαίως οι παραγωγοί, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν και φέτος στην Πανέβρα Αγροτική Έκθεση, προσπαθώντας να αναδείξουν και να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν και με τα όσπρια. Μια καλλιέργεια η οποία τα τελευταία χρόνια στις φέρες φαίνεται πως πάει καλά. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουν τι κάνουν και γιατί, προσπαθώντας να πείσουν όλους εμάς ότι πρέπει να στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα. Ο λόγος για τους παραγωγούς οσπρίων στις σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κάνουν μια προσπάθεια να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες που έχουν μέλλον και που έχουν ζήτηση στις αγορές. Η παραγωγή οσπρίων είναι μια από αυτές τις καλλιέργειες, τις δυναμικές και με πολλές προοπτικές, που παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, δεν το βάζουν κάτω και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για την προβολή και ανάδειξη του προϊόντος τους. Μια τέτοια ευκαιρία είναι και η αγροτική έκθεση Φερών. Τα δείγματα μπορούμε να πούμε είναι ικανοποιητικά από αυτήν την προσπάθεια. Βέβαια, η σημερινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, διότι στα Ρεβίθια είχαμε μεγάλες καταστροφές από την ασκοχήτωση και από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα φασόλια και αυτά είχαν μεγάλες απώλειες λόγω του καύσωνα. Ήρθαν εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, κάναν τις εκτιμήσεις. Περιμένουμε να είναι δίκαιες και αντικειμενικές, διότι οι ζημιές ήταν πολύ μεγάλες. Η καλλιέργεια είναι δύσκολη. Δεν έχουμε μεγάλη μηχανική, δεν γίνεται με μηχανική καλλιέργεια σε πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε μηχανήματα μέσα στην καλλιέργεια, κυρίως για την εξαγωγή των οσπρίων και στα φασόλια και στα ρεβίθια.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.